Αισθάνεσαι ότι έχεις ενοχλήσει παίκτες με την κριτική σου? Φαντάζομαι ναι. Γιατί προσπαθώ να είμαι όσο πιο ευγενής μπορώ, αλλά ταυτόχρονα κάτι που δεν μου αρέσει δεν φαίνεται στο πρόσωπό μου. Δεν μπορώ να μην το πω. Mm. Και η κριτική μου πάντα έχει σαν στόχο να βελτιώσει τον άλλον, όχι να τον κάνει να αισθανθεί άσχημα. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή η κριτική είναι επικοδομητική. Η άλλη, να βγάζεις κακία και να λες, ας πούμε, να φλιαρείς για να δείξεις ότι έχεις ένα επίπεδο και ότι έχω μια κουλτούρα. Αυτό μπορώ να ξεράσω, ας πούμε. Ναι. Ότι η σοβαροφάνεια όλη αυτή εμένα με ιδιάζει και είναι κάτι που σατιρίζω. Και όταν σατιρίζεις κάτι, ευτυχώς δεν το υποδίωμαι. Θα το θεωρούσα μεγάλη μου ήττα. Αισθάνεσαι ότι κάποιος από τους κριτές μπορεί να φλερτάρει με τη σοβαροφάνεια? Σαφώς. Ρε παιδιά, εδώ μου λένε από πάνω ποιος. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ έξυπνος για να καταλάβει. Δεν ανάγκη να πω εγώ. Εγώ μιλάω για μένα. Η Κατερίνα Γκαγκάκη σίγουρα δεν φλερτάρει με τη σοβαροφάνεια, γιατί η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι που έχει... θα το πάω για τις άτομα αναπαγωγής, control. Να με αφήσει την ησυχία μου. Να το κάνω όπως νομίζω. Λοιπόν, η Γκαγκάκη δεν φλερτάρει με τη σοβαροφάνεια. Συμφωνούμε σε αυτό? Όχι, νομίζω ότι έχει και ένα άγχος. Δεν είναι ελεύθερη. Νομίζω ότι δεν λύνεται να. Μα είναι διδυμίνα. Είναι διδυμίνα. Είναι μερικές φορές. Ναι, αλλά ξυστή, με ενοχλεί το ότι ενώ είναι γλυκύτατη και έχει πολύ χιούμορ, όταν ανοίγει η κάμερα, τη βγαίνει μια αγριάδα και βγαίνει λίγο beach. Ενώ δεν είναι. Πώς να σου πω. Ναι, όχι. Τη βγαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι η αμυνά τη. Δεν νομίζω ότι. Όχι, σοβαροφάνεια. Καλά, όχι. Δεν είναι όμως, κοίταξε, η Κατερίνα και σαν χαρακτήρας, ουδέποτε υπήρξε στη ζωή της Μπάρμπι η γατούλα, έτσι. Είναι μια γυναίκα, μια κοπέλα με πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Ναι. Πολύ. Ναι. Απλά αυτή η ισχυρή προσωπικότητα καμιά φορά παρά είναι ισχυρή και βγαίνει λίγο έτσι aggressive, ξέρεις, βγαίνει επιθετική. Η Μπέση νομίζω ότι φλερτάρει με την σοβαροφάνεια. Η Μπέση, δεν την έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει. Παραμένει ένα μυστήριο για σένα μετά, ναι, από τόσες Κυριακές. Νομίζω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, να σχηματίσω γνώμη. Και δεν θα προσπαθήσεις άλλο? Όχι. Όχι. Ο Αλέξανδρος ο Ρήγας. Ο Αλέξανδρος είναι φίλος μου χρόνια. Ναι. Είναι Ταύρος που τον πιάνουν οι αιμονές του και όλα αυτά. Άλλες φορές είναι. Νομίζω ότι έχει μαλακώσει την πορεία, γλύκανε λιγάκι. Mm. Γιατί του έβγαινε ο Κάρολος Κούν και ήταν έτσι πάρα πολύ. Επιθετικός. Και ανιψιώτη στα σώσκα βαδία τον έχει αποκαλέσει. Οπότε τώρα νομίζω ότι μαλάκωσε λιγάκι. Και νομίζω ότι είναι ένα σοου. Δεν είναι το voice που έχει και αποχωρήσει και έχει όλη αυτή την ένταση. Εκεί νομίζω ότι είμαστε για να περάσουμε καλά, να δώσουμε στον κόσμο χαρά. Δεν νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει εκεί πέρα δεν είναι καθόλου σοβαροφανείς. Είμαι πολύ τυχερός που υπάρχουν αυτοί οι ταλαντούχοι άνθρωποι, 10 άνθρωποι κάθε εβδομάδα. Χύνουν τον ιδρώτα τους για να διασκεδάσουν τον κόσμο και εμάς. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι παλεύουν. Δεν είναι, ας πούμε, ότι βγαίνουν και λένε ένα τραγούδι. Εδώ χορεύουν, παίζουν, τραγουδάνε, μεταμορφώνονται. Συμφωνώ, και παίζουν και τραγουδάνε και χορεύουν και περνάνε και καλά. Κάνουν την πλάκα μας. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σαν να μπαίνει στην ντουλάπα κάποιος, να παίρνει τα αξεσουάρ και να βγει. Να κάνει την πλάκα του. Να σε ρωτήσω κάτι, Τάκη μου. Ναι. Θα βλέπεις τον εαυτό σου παρουσιαστή αυτού του σόου στη θέση της Μαρίας της Μπεκατόρου? Καταρχήν να σου πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που δουλεύω με αυτό το πλάσμα που δεν ξέρεις για τι πλάσμα πρόκειται. Εντάξει. Που κι αυτή άκουσε όλη τη σεζόν ότι θέλω να της πάρω τη θέση, ότι θέλω να είμαι παρουσιαστής, ότι θέλω να, επειδή σηκώνομαι και κάνω και αυτόν. Γιατί εγώ έτσι είμαι. Δηλαδή, αν δεν είμαι εγώ ο εαυτός μου, δεν μπορώ να βγω και να κάνω. Δεν κλείνεσαι. Να σας πω τώρα ότι αυτό και νομίζω ότι η βαθμολογία σας είναι το 4, γιατί. Δηλαδή, γελάω με τον εαυτό μου. Θα είμαστε για τα γέλια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με τη Μαρία έχουμε αυτή τη σχέση. Δεν παρεξηγείται, παρόλα που προσπάθησαν πάρα πολύ να βάλουν διχόνοια. Την παίρνουν και τη λέγανε να σου πάρει τη θέση. Και γέλαγε η κοπέλα, γιατί είναι τρελή κεφαλονίτη σαν και εμένα. Το να ήμουν παρουσιαστής αυτού του σοου, νομίζω ότι αυτό το σοου έχει παρουσιάστρια, τη Μαρία την Μπεκατόρου, και είναι καταπληκτικό. Δεν έχει έλλειψη. Και. Να σου πω κάτι, Ναταλία μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο. Δηλαδή, έτυχε αυτή τη σεζόν να κάνω αυτό. Δεν νομίζω ότι το μέλλον μου είναι η τηλεόραση. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω να δώσω κάτι στη τηλεόραση που λείπει. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο ταλαντούχοι από μένα, όπως εσύ, υπάρχουν που το ξέρουν. Εγώ ξέρω πολύ καλά να κάνω αυτό που κάνω στο θέατρο, αυτό που κάνω live. Εκείνη η ειδικότητά μου. Η ειδικότητά μου δεν είναι η τηλεόραση. Mm-hmm.
Και μιας και μιλάμε για πράγματα που κάνεις καλά, θέλω να πούμε για το άμεσο. Και δεν έχω και αποθυμένα, γιατί γράφτηκε ότι θέλω να πάρω τη θέση της Μαρίας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε έναν άνθρωπο που δεν έχει χορτάσει χειροκρότημα, δεν έχει χορτάσει την αγάπη σωστά, του κόσμου. Σωστά. Εσύ τα έχεις δεν έχω αποθυμένα. Πέραν του δέοντος, έχεις απόλυτο δίκιο. Και δόξα τω Θεώ, οπότε μη φοβούνται κάποιοι. Δεν έχω βλέψει για την τηλεόραση. Και χαλαρώστε. Να μην φοβούνται και να μην γράφουν και ότι τους κατέβει επίσης. Ας γράφουν ό,τι θέλουν. Τους γράφω κι εγώ και έχουμε αλληλογραφία. Καλό. Τους γράφουν, τους γράφω και εγώ και έχουμε αλληλογραφία. Αυτό μπορώ να το λέω, μου αρέσει δεν πολύ. Είναι δικό μου, είναι από τη Θεά Ρίτα Σεκελαρίου, στην εκπομπή της Ρούλας, που τη ρωτάει η Ρούλα, λέει, Ρίτα γράφουν ότι βγαίνεις με νεότερους άντρες. Τους γράφω και εγώ και έχουμε αλληλογραφία. Τέλειο, έχει πει αυτό. Αξέχαστη Ριτάρα, τι έχεις πει. Πω, εγώ τέλειο. Γι' αυτό αγαπώ τους αυθεντικούς ανθρώπους, όπως είναι η Μπεκατόρου, όπως είναι ο Μαζονάκης, όπως είναι η Πάολα, όπως είναι η Μοιραράκη, μου αρέσουν οι αυθεντικοί άνθρωποι. Ναι. Που είτε είναι σπίτι τους είτε στην τηλεόραση είναι το ίδιο. Γι' αυτό και γράφουν ιστορία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτούς αγαπώ εγώ. Τους φέκ και τους. Η εικόνα μου και το να γίνω έτσι για να αρέσω και να βάλω τα 500 extension και να αλλάξω τα δόντια και να κάνω όλα αυτά μου κάνει τόσο. Τέταρτο. Τέταρτο, ούτε καν δεύτερο. Και για λύπηση.